Εδώ και ένα χρόνο κάνω υπομονή. Υπομονή μεγάλη. Υπομονή μεγάλη. Θα μας πείτε, σημαίνει... θα μας πείτε όμως γιατί, έτσι. Γιατί δεν ήθελα να ψηφίσω μνημόνιο και ψήφισα μνημόνιο, γιατί δεν ήθελα ουσιαστικά να πάω στην κυβέρνηση και πήγα στην κυβέρνηση, γιατί δεν ήθελα υπουργείο, το αρνήθηκα και κάτι παρεξηγήθηκαν γι' αυτό, γιατί συνέβησαν πράγματα τα οποία δεν έχουν κάνει καμία σχέση με αυτά που πιστεύω εγώ. Και απλά φαινόμουν ασυνεπής, χωρίς να φταίω. Ήρθε η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι μετά τις εκλογές. Γιατί εμείς ζητούσαμε αλλαγές, ζητούσαμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν έγιναν, δεσμεύσεις για αλλαγή στο κόμμα, στην οργάνωση κτλ. Δεν έγιναν. Θεωρώ λοιπόν ότι η συνείδησή μου με ανάγκασε, για να μην θεωρηθώ προδότης πριν, να το κάνω τώρα, να φύγω από το κόμμα. Και έφυγα. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι, να ρωτήσω λίγο εγώ κάτι. Ό,τι θέλετε. Δεν είναι λίγο υποκριτικό, λίγο πριν τις εκλογές, όλα να είναι καλά, να φαίνονται καλά, να λέτε τα καλύτερα για το λαός, για τον αρχηγό, τον κύριο Καρατζαφέρη, και αμέσως μετά τις εκλογές να ξεσπάσει όλο αυτό? Μάλλον δεν είστε και υποχρεωμένος βέβαια να παρακολουθείτε. Παιδιά, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρακολουθείτε τι λέω κατά καιρούς εκπομπές μου, όπου πηγαίνω πάντα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Βελόπουλε, κάτι άλλο για να το διορθώσουμε. Εκείνο το πρωινό στα γραφεία του ΛΑΟΣ, τι ακριβώς έγινε? Και... Στη σύσκεψη. Θα σας πω τώρα. Πρώτον, εγώ διαφωνούσα συνεχώς και φαινόταν ότι διαφωνούσα. Και ήμουν στο περιθώριο. Ήμουν ίσως ο μοναδικός βουλευτής που δεν έχει καμία θέση και ιδιότητα στο κόμμα. Ήμουν απλά βουλευτής. Όλοι είχαν περάσει από διάφορες θέσεις. Εγώ πέρασα πριν από 4 χρόνια από μια θέση εκπροσωπού τύπου και επειδή έλεγα πράγματα που ενοχλούσαν κάποιους, δεν ξαναπήρα θέση. Αυτό δεν με απασχολούσε. Με απασχολούσε ότι έλεγα αυτά που πίστευα. Όταν όμως σιγά σιγά τελευταίο χρόνο να ψηφίσω πράγματα που δεν πίστευα και άρχισα να ενοχλούμε, θεώρησα κάποια στιγμή αναγκαίο κακό να πω αυτό που είπα. Ότι η συνείδησή μου αναγκάζει να φύγω από το λαϊκό αυτό συναγερμό. Και θα σου πω κάτι. Ακόμη και την ημέρα της σκέψης δεν θα έφευγα. Αλλά έγιναν πράγματα τα οποία με ενόχλησαν σαν άνθρωπο. Πρώτον, προπυλάχισαν τον συναδελφό μου. Δεύτερον, ήμουν κάτω και δέχτηκα μήνυμα από κάποιον ο οποίος μου είπε πρόσεχε τι λες, γιατί όταν βγεις επάνω θα γίνει χαμός. Ναι. Ήμασταν κάτω στην υπόγειο σύσκεψη και πάνω είχαν 100 ανθρώπους μαζεμένους. Λοιπόν, και κυριότερο το κοίτα απ' όλα τρίτον είναι ότι... Αυτός, συγγνώμη, αυτός ο κάποιος που σας έστειλε το μήνυμα ήταν πολίτης ή ήταν να το... ήταν πολιτικός? Ήταν από το λαϊκό αυτό συναγερμό, αλλά για να συμπαθούσε ως άνθρωπο. Ναι. Με προειδοποίησε, με ενημέρωσε, εν πάση περιπτώσει. Και τρίτον, ενώ εγώ έφυγα από τη σύσκεψη, γιατί ο πατέρας μου έπαθε κεφαλικό, το έμαθα μέσα στην σύσκεψη, ήταν στην εντατική, βρισκόμουν 2 μέρες στο νοσοκομείο με τον πατέρα μου, εγώ μάθα ότι μου βρίσκουν ότι είχα φύγει. Ότι είχα πάει στην Δημοκρατία. Ναι, δεν είχα μιλήσει με κανέναν. Ναι. Και όπως τουλάχιστον είδαν και αν είδαν, εν πάση περιπτώσει, ναι, πήγα στην Νέα Δημοκρατία, όχι στο κόμμα Νέα Δημοκρατία, στην κεντροδεξιά παράταξη. Γιατί πιστεύω σε αυτή την παράταξη. Η οποία, κύριε Βελόπουλε, υποστηρίζει το μνημόνιο, έτσι. Μισό λεπτό. Και όπως είδατε λοιπόν, απόφαση δική μου, συνειδησιακή, είναι να μην κατέβω στις εκλογές. Στηρίζω την παράταξη όταν αυτή η παράταξη μιλάει για αναπροσαρμογή και αλλαγή του μνημονίου. Αλλιώς δεν μπορώ να τη στηρίξω. Και όπως κατάλαβε, κατάλαβε τώρα. Γι' αυτό και δεν κατέβαινε στις εκλογές, ήταν απόφαση δική μου. Και όταν πήγα στον Αντώνη Σαμαρά, πρώτη φορά το λέω αυτό, μέσα στο γραφείο του είπα: δεν με ενδιαφέρει να κατέβω σε εκλογές, δεν θέλω να κατέβω σε εκλογές, να βοηθήσω την κεντροδεξιά θέλω για να βγει από το τούνελ η Ελλάδα. Γιατί συμφωνώ με το πράγμα του Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με τα πετρέλαια. Έχει μια πλατφόρμα συγκεκριμένη με την οποία συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Mm-hmm. Αυτό ναι, αλλά όχι να ενταχθώ ως βουλευτής υποψήφιος στο κόμμα. Δεν ήθελα. Η στάση του Γιώργου Καρατζαφέρη. Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να σχολιάσω. Μα είναι το φλέγον. Είναι το Α και το Ω. Το φλέγον για τα blocks είναι αυτό. Έτσι, καλά έχεις δίκιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να ρίξω πιο χαμηλά την πολιτική, ούτε να μπω στη φρασιολογία και το ευρεολόγιο, γιατί δεν μου αρμόζει σαν άνθρωπο. Απλά αντέχω οποιοδήποτε χτύπημα σε οποιαδήποτε στιγμή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει, σου είπα. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις τα λόγια του. Να ρωτήσω εγώ. Δεν μου άρεσε να κάνω συνεχής κυβιστής. Τι να κάνω. Να ρωτήσω εγώ λίγο. Το πιο αυτονόητο για το κοινό νου, αφού δεν συμφωνούσατε με κάποια πράγματα από την παράταξη του που ναι. είσαστε, θα ήταν να παραιτηθείτε και να κάνετε τις παρεμβάσεις σας. Για εξάλλου... να με λέγανε πάλι προδότη. Πάλι προδότη θα με λέγανε. Θα με αποκαλούσαν πάλι προδότη. Μισό λεπτό, μην μπερδεύεστε. Όταν είσαι σε μια κλεφτική ομάδα, την οποία η πλειοψηφία λέει για πράγματα, την ακολουθείς εξ ανάγκης. Γιατί η πλειοψηφία είναι στη δημοκρατία που ορίζει τη μοίρα οποιαδήποτε απόφαση. Αυτό έκανα και εγώ, αλλά μια, δύο, τρεις. Στο τέλος απίβλησα, δεν μπορούσα άλλο. Ο πόλεμος τους τελευταίους μήνες με δημοσιεύματα
του τύπου ο Βελόπουλος κάνει παρέα με το κογλίφους. Α, ναι, ναι, ναι. Ο Βελόπουλος κάνει παρέα με μαφιόζους. Πρώτη φορά θα μιλήσω γι' αυτό και είμαι ξεκάθαρος. Ας μου φέρει ένας φωτογραφία ή συνομιλία με το συγκεκριμένο καραμπέρι, τον οποίο εγώ δεν ξέρω τον άνθρωπο, μπορεί να βγει και από έξω τη φυλακή. Ο ένας βγαίνει την εβδομάδα. Ναι. Αποφυλακίζεται. Μάλιστα. Λέω το εξής, αν τον ήξερα πριν ή μετά τις εκλογές, δεν τον είχα δει ποτέ μου, εγώ θα αυτοπυροβοληθώ μόνος μου. Δεν τον ήξερα, άλλοι τον έβαλαν υποψήφιο, δεν είχα καμία συμμετοχή στην επιλογή του, αλλά δεν μίλησα για να μην αδειάσω κόσμο. Εγώ τιμώ και τα παντελόνια που φοράω, αλλά κυρίως τιμώ τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα, άσχετα να κάνω ένα λάθος. Λέω το εξής, δεν τον ήξερα, δεν τον επέλεξα και να σου πει κάτι άλλο. Αυτό με τα 400.000 ευρώ που λένε τα ψέμα. Δεν υπάρχουν 400.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Το διαβάζω για διάφορα blog τα οποία δεν έχω ακούσει καλή κουβέντα για μένα. Δεν υπάρχουν 400.000 ευρώ. Δεν υπήρξαν ποτέ. Ήταν 180.000. Μιλάτε για χρήματα στο εξωτερικό, έτσι. Μπράβο. Είναι 180.000 ευρώ που έφεραν για να κάνω την εταιρεία μου. Γιατί έχω δουλειά στη Ρώμα. Τι να κάνω. Εδώ και χρόνια το έχω. Τώρα την άλλη εβδομάδα μπορώ να ανοίξω, ετοιμάζομαι να κάνω αποκατάσταση στην Τσεχία. Δηλαδή να κάνω αυτά που κάνω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Να κόψω την επιχείρησή μου. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και μπήκανε μετά από δύο μήνες και ήταν ξανά πίσω. Γιατί ήταν η κίνηση κεφάλαιο, ήταν είδηση εταιρείας για να έχουμε κεφάλαιο κινήσεως. Έτσι είναι ο νόμος. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Κύριε Βελόπουλε, ένας φίλος. Δεν υπάρχουν 400.000 ευρώ. Ένας φίλος στο chat λέει ότι ο Βελόπουλος είναι αληθινός πατριώτης. Τον πολεμάνε οι μασόνοι, τέλος πάνω για τα πετρέλαια. Πρέπει, λέει, να έρθει στη Χρυσή Αυγή. Πού είμαστε πατριώτες χριστιανοί. Θέλετε να μας πείτε την άποψή σας και για τη Χρυσή Αυγή. Να πω την άποψή μου. Εάν όπως λένε δεν είναι ναζιστές, αν όπως ισχυρίζονται σήμερα δεν είναι ναζιστές, θεωρώ ότι είναι, η παρουσία τους θα είναι καλή στη Βουλή. Και ο λόγος ο πατριωτικός σε πολλά σημεία με βρίσκει σύμφωνα, έτσι μην κοροϊδευόμαστε, αρκεί να μην είναι ναζιστές. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να μην είσαι ναζιστής και να είσαι πρώτα Έλληνας και μετά οτιδήποτε άλλο. Εσείς πιστεύετε ότι είναι ή απλά... Το τι πιστεύω εγώ δεν έχει καμία σημασία. Το τι είναι έχει σημασία. Ναι. Εγώ μπορώ να πιστεύω ότι θέλω. Έτσι. Ναι. Από κατά καιρούς έχω διαβάσει κάτω παραθόν σε πολλά περιοδικά, τα οποία είναι δικά τους ή γνωρίζουν τον Χίτλερ. Αλλά ίσως επαναλαμβάνω να βάλουν και νερό στο κράσι τους. Και αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Έτσι. Ας πούμε για τον Παναγιώτα, όπως λέει το παιδί στο έκθερο μας τα μαζί, φαίνεται ένα πολύ καλό παιδί. Από εκεί πέρα δεν ξέρω, δεν τους ξέρω καλά. Δεν τους γνωρίζω. Εύχομαι αυτά που είναι σήμερα να είναι η πραγματικότητα και να μην είναι, αν θέλεις, το προβατόσχημο του λύκου. Αυτό το, κύριε Βελόπουλε, αυτό το άδειασμα, το μαζικό άδειασμα από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, τελικά πού οφείλεται? Τι έκανε λάθος ο Γιώργος Καρατζαφέρης? Γιατί άδειασε η ψυχή μας. Ήταν όλοι λυπημένοι εκεί μέσα? Ήσασταν όλοι λυπημένοι? Όλοι. Κύριε Βελόπουλε, να σας πω κάτι, γιατί δεν έχει γίνει αυτοκριτική, δεν έχει γίνει απολογισμός της αποτυχίας. Να... Ξέρετε, σε κάθε μάχη, έτσι, όταν τελειώνει η μάχη, κάνεις έναν απολογισμό. Και λες, φταίει ο Βελόπουλος, φταίει ο Νικολόπουλος, φταίει ο Σταυρακόπουλος. Δεν μπορεί να φταίνει πάντα οι άλλοι και να μην φταίει ο άλλος. Κύριε Βελόπουλε, αυτό θα ήταν πολύ καλό να γίνει πριν τις εκλογές. Το κάναμε. Μισό λεπτό. Δεν ξέρετε κάτι. Εμείς σκεφτήκαμε πριν τις εκλογές και είπαμε ότι υπάρχουν προβλήματα, έχω καταθέσει προτάσεις, έχω και μετά τις εκλογές και να καταθέσει γράφους προτάσεις. Δεν εισακούστηκα. Τι να κάνω άλλο. Επειδή δεν ξέρει ο κόσμος. Θα σου πω το εξής. Εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον λέω πράγματα τα οποία δεν θέλω παραπάνω να μιλήσω. Ποτέ δεν ακούστηκα. Όχι να μιλήσετε, γιατί να μην μιλήσετε. Δεν θέλω να έχετε στους ανθρώπους συγκαταστάσεις. Απλά θα σας πω το εξής. Ότι εδώ και ένα χρόνο παλεύω να πείσω για τα αυτονόητα. Λέω όχι στη συγκυβέρνηση, όχι στον Παπαδήμο, όχι στη Goldman Sachs. Έλεγα. Και φοβόμουν που και προβόταν έφευγα. Προχθές σε ένα πάνελ βρεθήκατε με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Και σε μια αντιπαράθεση που είχατε, τηλεοπτικό πάνελ, σε μια αντιπαράθεση που είχατε, είπε ο Γεωργιάδης... Η μεγάλη ντροπή είναι αυτή το αμάν. Τρέπομαι και τους λέγε στο Twitter μου μήνυμα του Κανάκη, γιατί, ας πω κάτι, όλοι γνωριζόμαστε. Ξέρω και τον Κανάκη. Ξέρουμε ο καθένας τι καπνό φουμάρει, από Θεσσαλονίκη είμαι. Γενικά τι καπνό φουμάρει ο καθένας. Το ξέρουμε καλά. Υπονοούμενο είναι αυτό. Όχι, αυτή είναι αλήθεια. Όχι εγώ τι καπνό φουμάρω. Καπνίζω τσιγάρο, ξέρω ο καθένας τι καπνίζει. Ξέρουμε τι είμαστε, ποιοι είμαστε στην πιάτσα. Θα πω όμως το εξής. Όταν εγώ αναφερόμουν στην προδοσία, αναφερόμουν στο γεγονός ότι ο πρόεδρος του λαού μας είπε ότι άλλα συμφωνήσανε μέσα στη συγκυβέρνηση και άλλα έκαναν. Και αναφερόμουν στην προδοσία που του έκαναν σε σχέση με τα συμφωνηθέντα. Όχι στην προδοσία του Σαμαρά ή στην προδοσία του Γεωργιάδη. Και πήραν το βίντεο, το μοντάλα και το φτιάξαν όπως θέλουν. Όχι, εγώ αλλού στάθηκα. Ο Γεωργιάδης... Όχι, εγώ το λέω τώρα γιατί βγήκε την ευκαιρία να το πω. Αυτή η ιστορία λοιπόν με τον κάθε Κανάκη θα σταματήσει. Γιατί πήραν ένα βίντεο και το παρουσιάσαν. Όπως και το άλλο το βίντεο με τη ρόπα. Εγώ το είπα αυτό, αλλά γιατί το είπα. Γιατί πριν μπω στην εκπομπή,
Δεν θέλω να πω ότι διαμήθουμε τον πρόεδρο. Mm-hmm. Όπως περνάω αυτό. Αλλά είχαμε συμφωνήσει να αλλάξει το κόμμα. Να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Και είπα, εγώ θα είμαι τέλος που θα φύγω. Γιατί θα αλλάξει το κόμμα. Θα πάμε... Γιατί παρακάτω τα λέω αυτά. Ναι. Αλλά κόψαν το σημείο που είπα εγώ ότι θα γίνω ρομπαν φύγω και δείχνουν αυτό. Και δεν τρέπονται κιόλας. Εγώ είπα το εξής. Συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο να αλλάξουμε το κόμμα. Και αυτό έγινε τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Ωραία, ωραία. Γιατί δεν άλλαξε λοιπόν. Τι χάλασε, πού χάλασε η συνταγή τελικά. Δεν είναι δικό μου το κόμμα. Εγώ αποφασίζω. Ναι, μα είσαστε οι βουλευτές, η κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είμαι τίποτα. Ένας βουλευτής ήμουν πάντοτε εδώ και πολλά χρόνια. Τελικά ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης μήπως ήταν το δεξί χέρι του Γιώργου Καρατζαφέρη και φεύγοντας αυτοί οι δύο κατέρευσε. Α, όχι, αλλιώς είναι. Είναι τα δύο παιδιά τα οποία ουσιαστικά επηρέασαν σε πολλές επιλογές τους τον Γιώργο Καρατζαφέρη για να τον αδικούμε και για τη συγκυβέρνηση και για το μνημόνιο. Τον επηρέασαν καταλυτικά. Το ότι φύγανε, αν θυμάστε καλά, ήμασταν στο 5-6%, στο 7%. Ναι. Και σιγά σιγά άρχισε να πέφτει το κόμμα γιατί. Γιατί πολύ απλά φαινόμαστε συνεχώς ασυνεπείς. Άλλα λέγαμε, αλλά γινότανε. Ο κόσμος κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται. Αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Και το πληρώσαμε με το 2,9. Στις επόμενες εκλογές πολύ φοβούμαι θα είναι πολύ πιο χαμηλά το κόμμα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το λαό, το λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό μέσα στη Βουλή. Με 3,2 και με 3,4. Ποιες δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις που έγιναν για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ξέρω άλλες δημοσκοπήσεις που λένε 0,8 και 1,3. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Σήμερα στο ΜΕΚΑ. Ναι. 0,8. 0,8. Εντάξει, δεν είναι υπερβολικό. Φαντάζει υπερβολικά μικρό. Δεν νομίζω να υφίσταται. Η σημερινή δημοσκόπηση στο ΜΕΚΑ δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό. Αν δεν είναι υπερβολικό, αυτό λέει. 0,8. Μάλιστα. Μακάρι να είναι 3,2. Δεν καταλάβατε. Μακάρι να μπει στη Βουλή. Το εύχομαι ολόψυχα. Εγώ θα σταθώ στο προηγούμενο ερώτημά μου και θα σας ρωτήσω το εξής. Μου κακοφάνηκε ακούγοντας ένα πολιτικό να μιλάει για έναν άλλο πολιτικό και να λέει: έχω πολλά να σου πω. Έχω πολλά να πω για τη γούνα σου. Αυτό είπε προχθές ο Γεωργιάδης στο πάνελ που ήσασταν. Όχι για μένα. Μα έτσι είπε. Αλλού αναφερόταν. Κάνετε λάθος. Ρωτήστε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Το παρασκήνιο ψάχνουμε να βρούμε εμείς. Αναφερόταν το κόμμα. Α, για το κόμμα μιλούσε. Για μένα όχι. Για δεν το... έχει να πει κανένα τίποτα για μένα, κύριε. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Κανείς δεν πάει να πει τίποτα. Γιατί πάντα λέω ότι είναι να πει το πείτε εδώ. Τώρα. Όχι, για το κόμμα δεν θέλει να μιλήσει ο Άδωνης. Ο Γεωργιάδης. Μάλιστα. Έτσι, τελικά ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό. Δεν ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος το είπε αυτό. Ανήκω στην κεντροδεξιά παράταξη. Δεν ανήκω στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Για σταθείτε μισό λεπτό. Εγώ πήγα και ο στρατιώτης και είπα ότι ανήκω. Ωραία. Πώς ορίζουμε την κεντροδεξιά παράταξη. Δεν υπάρχει. Για να μην κατεβαίνω σε εκλογές σημαίνει κάτι πολύ απλό. Ότι δεν θέλω να ενταχθώ εγώ στη Νέα Δημοκρατία με την έννοια της εντάξεως πλήρους. Θέλω να βοηθήσω την παράταξη. Ωραία. Πώς ορίζουμε την κεντροδεξιά παράταξη. Είναι οι δυνάμεις οι οποίες θέλουν να πολεμήσουν τις λογές του Τσίπρα. Μάλιστα. Οι συγκεκριμένες δυνάμεις που έχουν προτάσεις κυρίως για τα πετρέλαια, τον εθνικό μας πλούτο και κυρίως να μην μας πετάξουν από το ευρώ. Άρα μέσα σε αυτές είναι και ο λαός, έτσι. Βεβαιότατα. Κύριε Βελόπουλε, έχω μια ερώτηση. Αν έχει την ίδια αντίληψη σήμερα ο πρόεδρος του λαός, ναι. Κύριε Βελόπουλε, έχω μια ερώτηση ενός ακροατή που είναι καυστική, αλλά θέλω απάντηση. Λέει πώς αισθάνεστε για τις αυτοκτονίες που είστε και εσείς υπαίτιος με τις υπογραφές σας. Καλά. Μάλλον δεν κατάλαβε τίποτα. Μα γι' αυτό έφυγα ρε παιδιά, έλα πια. Γι' αυτό έφυγα από το λαό. Γι' αυτό δεν θέλω να κατέβω σε εκλογές. Δεν καταλαβαίνω ορισμένα μερικά πράγματα. Είναι... Γιατί πολύ απλά με αυτή τη ιστορία του μνημονίου, με τις ηλικιώδεις επιλογές που κάναμε, έτσι, που δεν τις έκανα εγώ. Εγώ αναγκαζόμουν και φαινόμουν να συνεπίσω να πίστευα άλλα. Ενώ έλεγα άλλα. Γινόταν άλλα συνεχώς. Άλλα συμφωνούσαμε και άλλα κάναμε στο τέλος. Λοιπόν, δεν μπορούσα να συνεχίσω την κατάσταση εγώ. Ναι, όμως δεν θα ήταν πιο αντρίκιο, κύριε Βελόπουλε, να βγείτε και να πείτε εγώ δεν συμφωνώ, φεύγω, γεια σας. Ναι, για να με λέγανε προδότη πάλι. Πώς. Ακούστε κύριε συνάδελφε, ακούστε παιδιά, ό,τι και να έκανα τότε πάλι προδότης θα ήμουν. Καταλάβετε τι θες τη δική μου. Ό,τι και να έκανα. Και τώρα ακόμα πάλι προδότης είμαι, χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Ναι. Να σας πω κάτι. Προδότης θα είμαι. Και η Κατσέλη δεν ψήφισε και έφυγε. Κάστη Κατσέλη. Και άλλοι δεν ψήφισαν και έφυγαν. Μισό λεπτό, παιδιά. Αν εσύ επιμερίζεις την ευθύνη ως ανθρώπου, ο οποίος ήταν υπουργός 20 χρόνια, με έναν άνθρωπο που ήταν απλά βουλευτής 4 χρόνια, τότε θα με τρελαθούμε τελείως. Γιατί εγώ, όταν μου πρότειναν υπουργείο, είπα όχι. Είμαι ο μοναδικός βουλευτής που είπα όχι σε υπουργείο. Όπως λέω και τώρα, όχι σε βουλευτική έδρα και λέω δεν κατεβαίνω σε εκλογές. Αντί λοιπόν να επιδοκιμάσουμε την επιλογή ενός ανθρώπου, ο οποίος αναγκάζεται λόγω συνειδήσεως να επιλέξει το μονόδρομο ή τη διαδρομή, αν θέλετε, της μοναξιάς του, λέμε γιατί έκανες αυτό, γιατί έκανες εκείνο το άλλο στο παρελθόν. Έκανα λάθη. Μα εγώ έχω δει πολλές φορές που έχω κάνει λάθη.
Κύριε Βελόπουλε, για να μην σας κρατάμε άλλο και σας κουράζουμε, τελικά είναι οριστική η απόφαση σας να μην κατεβείτε σε εκλογές? Ρώτατε, δεν κατεβαίνουμε σε εκλογές με τίποτα. Και κάτι άλλο τελευταίο να ρωτήσω εγώ. Ναι. Τι προβλέπετε για τις 18 Ιουνίου? Εύχομαι... Θα έχουμε κυβέρνηση. Εύχομαι να μην επικρατήσουν οι λογικές του Τσίπρα που άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα λέει ο δεύτερος, άλλα λέει ο τρίτος και τελικά πάμε εκτός ευρώ. Πρόβλεψη, πρόβλεψη ζήτησα εγώ. Κάντε με Θεό να σας κάνω προφήτες. Δεν μπορώ να κάνω. Είναι τόσο δύσκολο το πολιτικό σκηνικό, είναι κινούμενοι άνθρωποι. Κύριε Βελόπουλε, τώρα θέλουμε το δημοσιογραφικό σας ένστικτο. Ως δημοσιογράφος θα μιλήσετε και όχι ως πολιτικός. Βλέπω πολύ ωριακές διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων. Δηλαδή μία μονά διαφορά θα είναι λογικά. Ποιος θα είναι πρώτος, ο Θεός να βάλει το χέρι. Βλέπετε στην κυβέρνηση? Εξαρτάται ποιος θα είναι πρώτος. Άμα είναι ο Τσίπρας, όχι. Εάν είναι η Νέα Δημοκρατία, βλέπετε και τον Τσίπρα μέσα στην κυβέρνηση? Όχι, κλωμό το βλέπω αυτό, γιατί θα ανέβει στα κάγκελα ο Τσίπρας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βελόπουλε. Καλά, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια, ευχαριστούμε.